Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι απόλυτα έτοιμοι σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιοχές και έτσι περισσότερο εκεί που η μετεωρολογική πρόβλεψη έχει δείξει ότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων. Έτσι λοιπόν και σε επίπεδο δικού μας στόλου και μηχανισμού οχημάτων αλλά και σε επίπεδο διακλαδικής συνεργασίας με την πυροσβεστική, με την αστυνομία και με τους Δήμους φυσικά και με όποιον άλλο φορέα έχει λόγο και ρόλο τους εθελοντές σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε συντονισμένοι τους ώστε οτιδήποτε προκύψει να το αντιμετωπίσουμε με τις ελάχιστες συνέπειες. Γνωρίζουμε πού ακριβώς θα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, σε ποιες περιοχές? Υπάρχει, η πρόβλεψη έχει κατατεθεί ιδίως στα ορεινά της περιφερειάς μας και περισσότερο στο ανατολικό κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας. Υπάρχει και πρόβλεψη για τους χυμάρους, επειδή βλέπουμε ότι θα έχει πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Οι χυμάροι είναι πολύ επικίνδυνο. Έχουν προβλεφτεί κάτι? Βεβαίως. Από το καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς, όταν και ανέλαβαν οι περιφέρειες την αρμοδιότητα του καθαρισμού των χυμάρων, έχουμε προβλήσει ένα πολύ μεγάλο ευρύτατο πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρηση των ρεμάτων, το οποίο βρίσκεται σε μια καλή εξέλιξη. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί όλα τα μέσα ενημέρωσης του νομού με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από απόψε το βράδυ και συγκεκριμένα από τις 11 τη νυχτερινή μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αναμένεται έντονο καιρικό φαινόμενο με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ενδεχόμενα και χαλαζόπτωση, με επίκεντρο την περιοχή μας. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ήδη έχω κηρύξει σε επιφυλακή τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και το Τμήμα του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Όλο το βράδυ μαζί με τα μνημόνια συνεργασίας που ενεργοποιήσαμε με τους ιδιώτες, ιδιοκτήτες και χειριστές μηχανημάτων θα βρίσκονται σε επιφυλακή και στους δρόμους και στα επικίνδυνα σημεία. Είμαστε σε συντονισμό και σε συνεννόηση και με τους 7 Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας, τους αρμοδίους αντιδημάρχους αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας, με τα εθελοντικά σώματα, με την πυροσβεστική, με την τροχέα. Πέρα από τον μηχανισμό όμως που έχει πραγματικά κινητοποιηθεί και βρίσκεται σε άκρα ετοιμότητα, θα πρέπει και οι συμπολίτες μας να αντιληφθούν ότι και η ατομική ευθύνη της κάθε μιας και του κάθε ενός θα πρέπει να λειτουργήσουν στο έπακρο, να μηδενίσουμε αν είναι δυνατόν τα όποια ενδεχόμενα κινδύνου. Κοινώς με απλά λόγια, δεν κυκλοφορούμε άσκοπα, φροντίζουμε ώστε να έχουμε τελειώσει τις εργασίες μας έξω από τα χρονικά όρια που η ΕΜΗ έχει θέσει ως επίκεντρο του φαινομένου και από εκεί και πέρα να προσέχουμε όλοι μας για να έχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης για μια ακόμη φορά για την έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των συμπολιτών μας. Ελπίζω αυτό το βράδυ να μην είναι τόσο δύσκολο όσο προβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε όλοι σε επαφή και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και για τη δική σας συνδρομή.